Θα πάμε σε έναν καλό φίλο της εκπομπής, με τον οποίο έχουμε να συμιλήσουμε αρκετό καιρό. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στο Παρίσι, κοσμοπολίτης, δηλαδή Έλληνας. Είναι ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, με τον οποίο είχαμε πει να μιλήσουμε για αυτό που το νέο αφήγημα, που δεν είναι νέο ακριβώς, που παίρνει σάρκα και οστά όλο και με μεγαλύτερη ένταση, το μετάνθρωπο. Όμως εδώ έχουμε μετακαταστάσεις εντός, εκτός και επί τα αυτά, οπότε είπαμε να ανοίξουμε την ατζέντα της συνομιλίας μας σήμερα μαζί του. Καλημέρα κύριε Δαβέτα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Σε εσάς και στους ακροατές, έχουμε καιρό να τα πούμε, αλλά πάντοτε με μεγάλη χαρά στη διάθεσή σας. Κύριε Δαβέτα, τι κλίμα είναι αυτό που ζουν οι λαοί και δει, ας μιλήσουμε στη γειτονιά μας, γιατί παντού είναι, αλλά ιδίως στη γειτονιά μας, στην Ευρώπη. Για μην πω τώρα το τι γίνεται στην Ελλάδα, που τρεις μέρες τώρα συγκλονίζεται από αυτή την υπόθεση ενός βουλευτή με τα κόκκινα δάνεια του Κοσμάκη, όμως τα κόκκινα δάνεια. Ανάλογα φαινόμενα έχουμε και στην Ευρώπη. Πρόσφατα στη Γαλλία, αντίστοιχα φαινόμενα, έχουμε σκάνδαλα ανθρώπων γύρω από το περιβάλλον του Μακρόν, οι οποίοι κατηγορήθηκαν και οι οποίοι υποχρεώθηκαν σε παρέτηση, διότι είχαν τέτοιου είδους συμπεριφορές με δάνεια, με χρήματα, με εκμετάλλευση της πολιτικής τους θέσης προς ίδιον όφελος. Είναι λοιπόν μια γενικότερη ηθική κατάπτωση, μία ρήξη πλέον, όχι καν διάσταση, ρήξη ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και σε αυτό το οποίο ο λαός αναμένει, ονομάζει και θα ήθελε να είναι η πολιτική. Κάποτε αυτό ήταν σε μια περίοδο κρίσης, ξαναλέω, τώρα είναι σε πλήρη διάσταση. Το ζούμε εδώ στη Γαλλία, όπου για πρώτη φορά ο Μακρόν ως κυβέρνηση μειοψηφίας, ξαναλέω μειοψηφίας, δεν έχει σημασία του τι βγήκε πρόεδρος, δεν μπορεί να περάσει κανένα νομοσχέδιο χωρίς την υποστήριξη κάποιου κόμματος αντιπολίτευσης. Και έχει χτες, προχθές, είχαμε το εξής εκπληκτικό φαινόμενο στο Γαλλικό Κοινοβούλιο, όπου η κυρία Λεπέν και ο Μελανσόν συμμάχησαν για πρόταση μορφής εναντίον της κυβέρνησης του Μακρόν, που σημαίνει ότι έχουν την πλειοψηφία, αυτός τη μειοψηφία, άρα θα έπεφτε η κυβέρνηση. Και τελευταία στιγμή με δύο βουλευτές τον έσωσε το παλιό κόμμα της λεγόμενης, ας το πούμε, παραδοσιακής δεξιάς, το οποίο με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά εξαφανίζεται και βέβαια πηγαίνει να αφομοιωθεί την περίπτωση του Μακρόν, ενώ από την άλλη πλευρά η Λεπέν καταξιώνεται σαν το, ας το πούμε, το ευρύτερο δεξιό αντιπολιτευτικό κόμμα, το οποίο φιλοδοξεί να αντικαταστήσει την γολική στάση στη Γαλλία. Πράγματα τα οποία ήταν πρωτάκουστα πριν από λίγο καιρό. Και όμως τώρα και αυτό στηρίζεται σε αυτά τα προβλήματα, μεταξύ άλλων. Είναι ηθική μη νομιμότητα του Μακρόν. Είναι σημεία των καιρών, ή είναι μια βολική ταμπέλα αυτό, ή είναι κάτι βαθύτερο εδώ, μια κρίση με παρακμιακές απολύξεις από την αρχικά θεσμική ατροφία και ιδίως στη δικιά μας χώρα θεσμική κατάπτωση. Δηλαδή οι ίδιοι θεσμοί ατροφήσαν τόσο πολύ που σήμερα πια όχι μόνο είναι σμπαράλια, είναι διακοσμητικά στοιχεία. Τι συμβαίνει εδώ? Και από την άλλη, έχει αυτονομηθεί τόσο πολύ η πολιτική τάξη από τους πολίτες? Οι πολίτες δεν είναι αυτοί που φέρουν στα πράγματα το εκάστοτε πολιτικό προσωπικό, θα σας πει κάποιος? Τυπικά έτσι είναι, για να ξεκινήσω το τέλος της ερώτησής σας, τυπικά έτσι είναι, όμως έχουμε μια ουσιαστική σε βασικά θέματα υποχώρηση της δημοκρατίας σταδιακά στην Ευρώπη μέσα από τη χρήση των media και τη ταύτιση των media με την πολιτική εξουσία. Η πολιτική εξουσία πλέον με τα media έχουν συμπράξει. Υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις, έτσι, απόδειξη η σημερινή συζήτηση που κάνουμε, όπως και αλλού βρίσκουμε πάντοτε σοβαρές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είναι, ας το πούμε, προσέχουν αυτά που λένε και αυτά τα οποία συζητιώνται. Όμως στην ουσία τα κεντρικά μίντια συμπράττουν με την κυβέρνηση και εδώ έχουμε μία φυγή προς τα εμπρός, έχοντας καταλάβει η σύγχρονη πολιτική, το λεγόμενο πολιτικά ορθόν, η πολιτική ορθότητα, έχοντας καταλάβει ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τις απόψεις του κόσμου, αρχίζει μέσα από αυτόν τον τρόπο να καταργεί
την λεγόμενη δημοκρατία, τη θεσμική δημοκρατία, αλλά δεν το κάνει με έναν τρόπο βίαιο, άμεσο, όπως τον έκαναν οι παλιοί δικτάτορες, τον κάνει με άλλο τρόπο. Τον κάνει μέσα από τη λεγόμενη διείσδυση. Έχει διεισδύσει στα κέντρα αποφάσεων, έχουν συμπράξει τα κέντρα αποφάσεων με την κάλυψη του τύπου και αυτό το πράγμα δημιουργεί μία, ας το πούμε, απόφαση που έρχεται από τα μίδια και την πολιτική και μία άλλη, ας το πούμε, απόφαση η οποία δεν υλοποιείται από τη μεριά του κόσμου. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά σε όλες τις επιδόσεις και σε όλες τις πραγματικότητες εδώ στη Γαλλία. Πείτε μου, αυτό σημαίνει ότι το πολιτικό προσωπικό δεν έχει ανάγκη έστω και μίας ίσονος νομοποίησης από τον πολίτη, δεν τον ενδιαφέρει πια αυτό? Κατά βάθος δεν τον ενδιαφέρει, τον ενδιαφέρει απλά να τον αποπλανήσει. Να αποπλανήσει τον πολίτη, τον μη υποψιασμένο, τον ενδιαφέρει ο πολίτης να μην είναι υποψιασμένος, να μπλέκεται στις λεγόμενες προσωπικές οικονομικές καταστάσεις και στα προσωπικά διέξοδα της επιβίωσης. Και βέβαια η ταχύτητα που τρέχουν αυτοί οι σύγχρονοι πολιτικοί σε συνδυασμό με την τεχνολογία που έχει στα χέρια της προτείνει διάφορους λαγούς, διάφορα στοιχεία τα οποία θα αποκοιμήσουν και θα εντυπωσιάσουν τον πολίτη, όπως είναι η σύγχρονη τεχνολογία, όπως είναι η σύγχρονη κατανάλωση της τεχνολογίας, αυτό που ονομάζουμε, που ονομάζει ο Σούμπετερ, ας το πούμε, δημιουργική καταστροφή. Είναι αυτή η νέα οικονομική άποψη η οποία κυριαρχεί και η οποία τι έχει, λέει, δημιουργική καταστροφή, δηλαδή προτείνουμε συνεχώς νέα μοντέλα τεχνολογίας στα παιδάκια για να παίζουν. Και έτσι τα παιδάκια ασχολούνται με τη μοντέλα τεχνολογίας, έχουν ξεχάσει τελείως τον άνθρωπο ή τον έχουν θάψει πλέον τελείως μέσα τους αλλά και κοινωνικά, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος δικαίως να θεωρείται μετα-άνθρωπος, με την έννοια ότι δεν ακολουθούμε πια τα ανθρώπινα στοιχεία, δεν ακολουθούμε πλέον τα συναισθήματα, δεν ακολουθούμε τις συγκινήσεις, δεν ακολουθούμε αυτό το στοιχείο το οποίο κάνει τον άνθρωπο, το οποίο είναι η αμφιβολία. Αυτό, η αμφιβολία οδηγεί τον πολιτισμό, οδήγησε τον πολιτισμό ως τώρα. Η αμφιβολία είναι αυτό το οποίο βοηθάει τον άνθρωπο να καλυτερέψει. Και τι του δίνουμε? Του δίνουμε άστα τώρα αυτά περί αμφιβολίας, ανθρωπέ μου και όλα αυτά κτλ. Ξέχασέ τα. Τι θέλεις? Γυναίκες, τις έχεις στο ίντερνετ, μια χαρά. Τι θέλεις, συγκινήσεις, τις έχεις εδώ. Παρακολούθησε σε αυτό το γεγονός, στο φέρνω ζωντανά, το βλέπεις τηλεοπτικά κτλ. Είναι κίνδυνο. Άρα ο άνθρωπος δεν προοδεύει και μεταθέτει τον εαυτό του πλέον στη νέα τεχνολογία, στη νέα σύμπραξη τεχνολογίας, εξουσίας και μίντια, η οποία αυτό το τρίγωνο, το καυτό τρίγωνο όπως συχνά το ονομάζω, αυτό το καυτό τρίγωνο τι κάνει? Αντικαθιστά τον άνθρωπο και του δίνει την ψευδαίσθηση ότι είναι παντοδύναμος. Διότι μέσα από την τεχνολογία δεν είναι ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να μιμηθεί, δεν είναι ότι η τεχνολογία είναι στο χέρι του ανθρώπου, είναι ότι ο άνθρωπος πλέον μιμείται την εξέλιξη της τεχνολογίας. Και αυτό είναι το νέο στοιχείο που έχουμε σήμερα και το οποίο δεν ακλά βέβαια στη σχέση πολιτικής και πολιτών όπως πριν από λίγο μιλήσαμε. Θα επιστρέψω σε αυτό ιδίως για αυτό το αφήγημα του μετανθρώπου. Όμως μένω λίγο, επειδή έχετε μια εικόνα στη Γαλλία, στο Παρίσι ζείτε, αλλά γυρνάτε όλη την Ευρώπη, είστε μέσα σε εκθέσεις, δηλαδή είστε άλλο αφήγημα εσείς. Διαρκώς, προσφάτως είδα και στην Ήμουν Ιταλία. Και στην Ιταλία. Ναι. Ήμουν και στην Ιταλία και έζησα τα γεγονότα. Θα τα πούμε. Θέλω όμως να σας ρωτήσω κάτι κομβικό. Υπό αυτή την έννοια, έχει νόημα η συζήτηση ότι η Ευρώπη, και μένω στην Ευρώπη, που κάποτε ήταν φορέα ζυμώσεων, αλλά βεβαίως με μια από έδρας αντίληψη για τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά έχει σημασία στην Ευρώπη η συζήτηση αυτή τη στιγμή ότι δεν έχουμε τις πολιτικές ηγεσίες προηγουμένων δεκαετιών? Μήπως οι παρούσες πολιτικές ηγεσίες είναι αυτές το ανάλογο της εποχής? Και ναι και όχι, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, ναι μεν υπάρχει αυτό, η εποχή δίνει αυτό ακριβώς το πολιτικό προσωπικό, όμως υπάρχουν πάντοτε στοιχεία στην αντιπολίτευση τα οποία για τον α ή β λόγο, όταν παρουσιαστεί η ευκαιρία, μπορούν να ταυτιστούν ή τουλάχιστον με κάποια συμφέροντα των πολιτών και να αντιδράσουν. Αυτό το οποίο συνέβη στο Γαλλικό Κοινοβούλιο με την πρόταση Μομφής είναι ένα δείγμα ότι ξαφνικά η λεγόμενη ριζοσπαστική αριστερά και ριζοσπαστική δεξιά συνέπραξαν εναντίον του Μακρόν και συνέβη κάτι το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί. Ήταν αυτό που ονομάζουμε πρόταση Μομφής και ανάγκασε χτες το βράδυ
το Μακρόν επί μια μισή ώρα να προσπαθεί να ξαναβρει αυτό που ονομάζουμε οτορητέ, δηλαδή το πολιτικό του κύρος, δεν το βρήκε κατά τη γνώμη μου, αλλά προσπάθησε με μια εκπομπή αποκλειστικά από τον ίδιο. Δηλαδή για μια φορά νιώθει τόσο απειλούμενος από το ενδεχόμενο να επιστρέψουν δυναμικότερα, γιατί έχουν ήδη επιστρέψει τα κίτρινα γυλαίκα, ζει με αυτό το φόβο των κίτρινων γυλαίκων, το οποίο είναι ακριβώς μια υγιής αντίδραση απέναντι σε αυτό το τρίγωνο το οποίο ανέφερα, και έχουν αρχίσει να επιστρέφουν τα Σάββατα, και αυτό ανάγκασε τον Μακρόν να προσπαθεί να αλλάξει συμπεριφορά και από συμμετοχική πολιτική που είχε αποφασίσει ακριβώς με το που βγήκε πρόεδρος, γιατί ένιωθε την άνεση ότι θα βγει πρόεδρος, τώρα ξαναπερνάει στην πολιτική του Δία. Το κοροϊδεύανε Δία, το λέγανε Δία, δηλαδή μια πολιτική, ας το πούμε, κάθετη και όχι οριζόντια. Ένα είδος κινεζοποίησης της Ευρώπης. Έχουμε κάθετη πολιτική ή αλλιώς πουτινοποίηση της Ευρώπης. Και ας φαίνεται περίεργο και έντονο αυτό που λέω. Πάμε για μια, ας το πούμε, κινεζοποίηση ή πουτινοποίηση με κεντρικές κυβερνήσεις, με κάθετες προεδρικές συμπεριφορές, οι οποίες είναι η μόνη λύση του συστήματος για να μπορεί να τα βγάλει πέρα στις περιπτώσεις όπου η αντιπολίτευση ταυτιστεί με τα αιτήματα του κόσμου, ο οποίος κόσμος, παρά την τεχνολογική τροφή που του δίνουν, σε πάρα πολλές περιπτώσεις δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν είναι, ας το πούμε, δεν είναι νεκρός, αλλά είναι απλά χαμένος. Μένει να τον ξαναβρούμε και πολλές φορές τον ξαναβρίσκουμε. Θα μείνουμε σε αυτό, γιατί έχω εξαιρετικές παρεμβάσεις ακροατών, τις κρατώ λίγο όμως και τους παρακαλώ λίγο να είναι κρατής. Θέλω να μείνω λίγο στην επικαιρότητα, γιατί το υπενιχτήκατε. Είπατε, στη Γαλλία έχουμε κινητοποίησεις. Βγαίνουν και τα κίτρινα γυλαίκα, έχουμε τα συνδικάτα καθημερινά το φαινόμενο. Στην Αγγλία το ίδιο. Στην Αγγλία, μάλιστα, έχεις πια κόσμο που τρώει από λιγμένα ή δεν τρώει. Στη Γερμανία, κόσμος κινητοποιείται. Στην Ιταλία, πολλοί προσπαθούν να ερεμηνεύσουν το φαινόμενο Μελόνι, η οποία βεβαίως παιδί του συστήματος απεδείχθηκε αυτή. Όμως. Εμένα με ενδιαφέρει ο κόσμος. Τι λέει όλο αυτό το κλίμα για σας? Ο κόσμος προφανώς βρίσκεται σε ένα στάδιο, όπως σας είπα, πλήρης διάστασης με την πολιτική. Οι συζητήσεις, αν ακούσει τους ανθρώπους, θα πάμε από δύο τύπους ανθρώπων. Αυτοί που έχουν αποδειχθεί το μοιραίο της κατάστασης, λέγοντας έτσι είναι, δεν μπορεί να αλλάξει, ας κοιτάξουμε να επιβιώσουμε με ό,τι μπορούμε. Και οι άλλοι, οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι η πολιτική δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα οποία τους υποσχέθηκαν όταν τους ψήφισαν, ειδικά εδώ στη Γαλλία το βλέπω έντονα, αλλά το είδα και στην Ιταλία σε πολλά κόμματα, εναντίον του Ντράγκη δηλαδή, με αποτέλεσμα να δημιουργούν ομάδες αντίστασης στη Μέγα Γαλλία, να κρύβονται πίσω από τα κίτρινα γυλαίκα ή από αυτά που ονομάζουμε μαύρα μπλοκ. Τα μαύρα μπλοκ είναι ομάδες ανθρώπων οι οποίοι πηγαίνουν σε διαδηλώσεις και δεν έχουν σχέση με τα εξάρχεια κτλ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ηλικίας, μέσης ηλικίας κτλ. Και οι οποίοι συγκρούονται ευθέως και άμεσα με την αστυνομία κτλ. Τώρα πού θα οδηγήσει αυτό δεν ξέρω. Αλλά υπάρχουν τέτοιου είδους συγκρούσεις με άμεσες καταστροφικές συνέπειες. Ειδικά στη Γαλλία. Αυτό το πράγμα φοβούνται μήπως η Γαλλία με τα κίτρινα γυλαίκα δώσει το παράδειγμα και στους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι στην πολιτική ιστορία έχει αποδειχθεί ότι τα πράγματα είναι ρευστά. Απ' τη μία το σύστημα μοιάζει πολύ δυνατό και απ' την άλλη το σύστημα μπορεί να φανεί πολύ ευάλωτο. Όλες οι πολιτικές αλλαγές που είχαμε μπορεί να έδειξαν ότι το σύστημα μπορεί να προσαρμόζεται, το σύστημα με οποιαδήποτε μορφή, με μορφή του Ναπολέοντα, Ντεγκόλ και όλα αυτά, αλλά δεν πάβει να περνάει τεράστιες κρίσεις από τις αντιδράσεις του κόσμου, ο οποίος λειτουργεί λίγο πολύ όπως η νιτσεϊκή καμήλα. Ο Νίτσε έλεγε στις τρεις μεταμορφώσεις του πνεύματος, στο Ζαρατούστρα, ότι γεννιόμαστε καμήλα, δηλαδή μας φορτώνουν πράγματα, μας φορτώνουν χωρίς να το θέλουμε. Κάποια στιγμή αντιδρούμε ως λιοντάρια και κοιτάμε να τα πετάξουμε όλα. Και κάπως έτσι υπάρχει αυτή η συμπεριφορά κατά περιόδους στην πολιτική ιστορία και φοβούνται όλοι ότι ζούμε με ένα τέτοιο φαινόμενο τώρα, διότι τα πολιτικά γεγονότα, η οικονομική κρίση με όλες τις μορφές η οποία ακολουθεί την υγειονομική κρίση και όλη η κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει τέτοια φαινόμενα τα οποία τα αναλύει το σύστημα ιστορικά και εμπειρικά και προσπαθεί να τα προλάβει. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Τάκης, αν και εγώ έχω καταλάβει τι λέτε. Δηλαδή, λέει, θέλει να μας πει ο κ. Δαβέτας ότι
η Λεπέν και η Μελόνι είναι αυτές που εκφράζουν τον κόσμο. Όχι, δεν λέει αυτό. Προφανώς πιάνουν το σφιγμό όμως του κόσμου, έστω αυτό και είναι με όρους επικοινωνίας. Η ουσία για τον κύριο Δαβέτα, θα μας πει ο ίδιος, νομίζω ότι είναι ότι ο κόσμος ψάχνει έναν τρόπο να αντιδράσει. Έτσι είναι ακριβώς όπως λέτε, κύριε Τασαχίνη, γιατί θα απόξουν στον ακροατή μας το εξής. Όταν ο ακροατής, για παράδειγμα, θέλει να μην αυξηθεί το όριο του συντάξιμο και ο Μακρόν λέει τη μια φορά όχι και την άλλη ναι και την άλλη όχι και την άλλη ναι και με το ζόρι προσπαθεί να το περάσει και ακόμη δεν το έχει περάσει και έρχεται η Λεπέν σε μια ολόκληρη τέτοια κατάσταση ή η Μελόνι και λέει ναι, θα το λύσουμε αυτό το πράγμα με μία αύξηση του συντάξιμου της ηλικίας. Ο κόσμος δεν ζει πλέον μέσα από ιδεολογικά σχήματα όπως ακόμη είμαστε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ακόμη λειτουργούμε μέσα από ιδεολογία. Η ιδεολογία έχει πεθάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ζούνε μέσα από την ανάγκη αυτού που ονομάζουμε αγοραστική δύναμη. Μέσα από τα καθημερινά προβλήματα της τσέπης και της επιβίωσης. Όταν λοιπόν έρχεται και το λέει η Λεπέν ή η Μελόνι ή οποιοδήποτε άλλο, λέει ναι, διότι δεν έχω να χάσω τίποτα, διότι όλοι οι άλλοι λειτουργούν κοινικά, δεν τους εμπιστεύομαι, άρα τι θα χάσω, ακόμη να φανεί άλλος ένας του συστήματος ή άλλος ένας χειρότερος, όπως και οι άλλοι. Έτσι σκέφτεται ο κόσμος. Λέει ο φίλος μου ο Αργύρης, μήπως τελικώς, κύριε Δαβέτα, αυτό που καταραίει πολύ απλά είναι το δυτικό μοντέλο δημοκρατίας και δεν μας θέλει κανένας Πούτιν ούτε καμία Κίνα, αλλά ο ίδιος ο εαυτός μας. Σίγουρα έχει ένα στοιχείο αυτό που λέει. Είναι σωστό ότι το δυτικό μοντέλο της έμεσης δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, όπως τα έλεγε ο Καστοριάδης, της έμεσης δημοκρατίας, έτσι όπως είναι, της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας δυτικού τύπου καθολικής και προστατικής προέλευσης, καταραίει, συμφωνούμε, διότι σε αυτό το θέμα εμείς οι ίδιοι είχαμε την αντίληψη ότι μπορούμε να ξεγελάσουμε και τον Πούτιν και την Κίνα και όλους τους άλλους και να περάσουμε μέσω της παγκοσμιοποίησης την κυριαρχία μας πάνω στις παγκόσμιες αγορές. Αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν μια ψευδέστηση ή μια ανικανότητα του συστήματος, διότι η απληστία των ολιγαρχών, η απληστία των πλουσίων ήταν τόσο μεγάλη ώστε κοιτούσε μέσα από αυτό το άνοιγμα στις διεθνείς αγορές να κερδίσουν αυτοί και όχι να μπορέσουν να φέρουν αναλογικά κέρδη στον κόσμο. Και με αποτέλεσμα να φανεί αυτή η γύμνια της έμεσης αντιπροσωπευτικής δυτικής δημοκρατίας με τα σημερινά αποτελέσματα. Λέει ο φίλος τον Νίκος από τη Ρόδο, καλημέρα στον κύριο Δαβέτα. Σωστά βάζει και τα μίντια στο κάδρο της πολιτικής. Η απόσταση της πολιτικής βούλησης από τη λαϊκή ξεκινάει και υλοποιείται από τα ΜΜΕ. Δηλαδή πρόκειται για κρίση ενημέρωσης, επειδή αυτή έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε προπαγάνδα. Έτσι είναι, σωστά το λέει και έχουμε παράδειγμα την Πρωθυπουργό της Γαλλίας, η οποία μέσα από ένα μήνα, ούτε καν έμεινε, απεχώρησε. Στο πρόγραμμά της συμπεριλάμβανε έναν έλεγχο του BBC. Ήταν μια καταγγελία η οποία η ίδια έκανε στο BBC ότι η πληροφορία και η ενημέρωση είναι παραπληροφόρηση, είναι παραπλάνηση του βρετανικού κόσμου. Και αυτό ξεσήκωσε τους πυλώνες της εξουσίας μαζί με το οικονομικό τους πρόγραμμα και την αντικατέστησαν πάρα αυτά και έβαλαν τον νέο πρωθυπουργό, ο οποίος είναι παιδί κυριολεκτικά του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος με την ευλογία του. Απλά επειδή είναι ινδικής προέλευσης, φαντάζει γοητευτικό στα μάτια όλων, λέγοντας ότι να, γόνος ενός μετανάστη. Πιο πλούσιος από τη βασιλική οικογένεια είναι τώρα. Τα αφήστε τα ινδικής προέλευσης. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δεν έχει να κάνει με το χρώμα, επειδή είναι μετανάστης. Αυτό του προβάλλει το σύστημα. Και λέει, κοίταξε, και ο μετανάστης είναι καλός, ενσωματώθηκε και αυτή τη στιγμή κτλ. Το οποίο είναι σωστό θεωρητικά. Αλλά αυτοί το χρησιμοποιούν για να καλύψουν την τεράστια οικονομική επιφάνεια που έχει ο νέος πρόεδρος και ο οποίος είναι απόλυτα μέσα στο κλαμπ των μεγάλων. Των πλουσίων οικογενειών. Ο Γιάννης από την Αθήνα, και με αυτό θα πάμε σε διακοπή, δεν θα κλείσετε, θα επανέλθουμε μετά τη σύντομη διακοπή. Ο Γιάννης από την Αθήνα λέει το εξής. Το 2013 ο κύριος Δαβέτας έγραψε για τον φιλελεύθερο ανθρωπισμό. Εκτιμά ότι σήμερα η βάση του φιλελευθερισμού του έθνος κράτος βρίσκεται υπό απειλή από τις πολύχρωμες ελίτ χωρίς πατρίδα. Δεν θα το έλεγα σε επίπεδο πολύχρωμες ελίτ, γιατί η έννοια του πολύχρωμου αντιβαίνει με την έννοια της ανθρωπιάς. Δηλαδή, στον άνθρωπο δεν έχει να κάνει το χρώμα, δεν έχει να κάνει όλα αυτά. Όμως είναι σωστό αυτό που ρωτάει. Όταν εγώ έγραψα αυτό το βιβλίο,
για ένα φιλελεύθερο ανθρωπισμό, ήθελα να δώσω και το πιστεύω ακόμη μια δυναμική σε αυτό που ονομάζουμε φιλελεύθερη κοινωνία, γιατί πιστεύω στη φιλελεύθερη κοινωνία με την έννοια της ελεύθερης οικονομίας. Όμως στην πορεία αποδείχθηκε ότι οι φιλελεύθερες αρχές έχουν οικειοποιηθεί από αυτό που ονομάζουμε παγκοσμιοποιημένο νέο φιλελευθερισμό, με συγχωρείτε, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε στο φαινόμενο αυτές οι αξίες ή αν θέλετε οι αρχές της φιλελεύθερης οικονομίας να έχουν οικειοποιηθεί απόλυτα από κάποιες ολιγαρχίες ανεξαρτήτως του χρώματος και όλων αυτών των πραγμάτων, οι οποίες ολιγαρχίες πραγματικά είναι αντιλαϊκές, αντιδημοκρατικές και αφάνταστα εγωιστικές σε θέματα χρημάτων. Έχει δίκιο. Η ερώτησή του είναι πάρα πολύ καλή και τον ευχαριστώ. Κύριε Δαβέτα, μου λέει εδώ κάποιος φίλος. Ποιος είναι τελικά όμως ο πλούσιος? Αυτός που έχει τα μέσα παραγωγής και τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα ο Elon Musk, ή αυτός που ξοδεύει αφιδώς όπως θέλει ο καταναλωτικό καπιταλισμός? Ποιος είναι ο πλούσιος? Κάπου και τα δύο, όταν λέμε ολιγάρχης, κάπου και τα δύο. Δηλαδή, ο Elon Musk είναι σίγουρα μία, προς τα έξω τουλάχιστον φαίνεται, μία, ας το πούμε, έχει μια ανθρώπινη διάσταση σε αυτά που κάνει και βοηθάει την ανάπτυξη της τεχνολογίας, και κάποιοι άλλοι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία μόνο για ίδιο όφελος, καθαρά εγωιστικό και καθαρά μικροανθρώπινο. Αλλά θα σας πω το εξής, θέλω να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Η κριτική που κάνω σε αυτή την κατάσταση δεν έχει να κάνει με την κριτική στη τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι μια θετική εξέλιξη, αυτό που ονομάζουμε έρευνας και επιστήμης. Βοηθάει σε πάρα πολλά θέματα τον άνθρωπο και γενικότερα έχουμε δει ότι έχει βοηθήσει σε πάρα πολλές δύσκολες περιπτώσεις. Αυτό το οποίο εγώ κάνω κριτική είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι στην εξουσία ή κάποιοι, ας το πούμε, ολιγάρχες, οι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία όχι για να μπορέσουμε να δούμε την εξέλιξη σε επίπεδο δημοκρατίας και σε επίπεδο ανθρώπου, αλλά χρησιμοποιούν την τεχνολογία προς ίδιων όφελων εξουσίας. Δηλαδή, βλέπουμε για παράδειγμα τι γίνεται τώρα μεταξύ Κίνας και Αμερικής. Ένα μικρό παράδειγμα. Η Αμερική θέλει να εμποδίσει την Κίνα να μπει στο παγκόσμιο στερέωμα της τεχνολογίας και έχει βγάλει αποφάσεις εδώ και κάποιους μήνες, στους οποίους όπου υπάρχει Κινέζος που συμμετέχει σε εταιρεία, ακόμη και στη γατρική, που έχει σχέση με τεχνολογία, πρέπει να αποκλείεται, ώστε να μην υπάρχει ούτε άμεση ούτε έμεση πρόσβαση των Κινέζων στην τεχνολογία. Εγώ το καταλαβαίνω ότι αυτό γίνεται από μια άμυνα της Αμερικής απέναντι στην κινέζικη πολιτική και τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά αυτό περιλαμβάνει πάρα πολλούς πολίτες και επηρεάζει την αγορά. Άρα γίνονται πειράματα, γίνονται τόσα πράγματα στα οποία οι άνθρωποι είναι αποδέκτες του τίποτα. Δέχονται μόνο κάποια μικρά κινητά για να αποκοιμηθούν ή κάποια άλλα πράγματα τα οποία βοηθάει στην καθημερινότητα. Και κλείνω. Η τεχνολογία είναι θετικό πράγμα. Αρκεί να μην είναι η τεχνολογία η τεχνολογία, αλλά η τεχνολογία να συνάδει με αυτή την προσπάθεια βελτίωσης του ανθρώπου, όπως ο Αριστοτέλης το είχε βάλει, που έλεγε ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι η αναζήτηση του άριστου, του τέλους. Έχει ένα σκοπό ο άνθρωπος, σε εντελέχεια. Μήπως, λέει ο Λεωνίδας, καταραίει επί της ουσίας το μοντέλο του διαφωτισμού, εδώ και τα καύσιμά του, κύριε Δαβέτα? Εξάλλου, στις μέρες μας ούτε δημοκρατία έχουμε πέρα από το εξωτερικό κέλυφος, ούτε αντιπροσώπευση, εκλόγη μη μοναρχία έχουμε. Αυτό που λέει, εγώ σε μεγάλο βαθμό θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω, αλλά αυτό δεν με ευχαριστεί που λέει. Θα συμφωνήσω ότι υπάρχουμε μια μορφή εκλόγιμης μοναρχίας ή μια, αν θέλετε, προεδρική μοναρχία. Εγώ θα το έλεγα έτσι, προεδρική μοναρχία μέσα από διαδικασίες, εκλογικές διαδικασίες. Αλλά ο διαφωτισμός είναι κάτι το πολύ δυνατό. Γιατί ο διαφωτισμός προσπάθησε όχι μόνο να ξαναδιαβάσει τους Έλληνες, αλλά να δώσει μια δυναμική στο άτομο, στα δικαιώματα του ανθρώπου, να μπορέσει να απελευθερώσει το άτομο από οποιασδήποτε, αν θέλετε, θεολογικές δεσμεύσεις, να κάνει τη θεολογία να είναι κάτι πολύ προσωπικό θέμα και όχι κάτι το οποίο να έχει πολιτική διάσταση, να μην υπάρχει μια πολιτική θεολογία ή μια θεολογία της πολιτικής. Και αυτά τα πράγματα, αν τα χάσουμε, τότε γυρίζουμε πίσω, όπου ξεφεύγουμε πια τελείως από τις αρχαίες ελληνικές
από τις κλασικές απόψεις και θα ζούμε πλέον σε μια σύγχρονη μαζική νομαδοποίηση, όπου το άτομο θα είναι ανυπαρκτό, η προσωπικότητα δεν θα έχει καμία υπόσταση και θα περιμένουμε όλοι τη θεολογία της τεχνολογίας και τη θεολογία της εξουσίας να δώσει λύση στις όποια προβλήματά μας, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Άρα εγώ στέκομαι και λέω ότι ακόμη δεν πρέπει να τελειώνουμε το διαφωτισμό. Ο φίλος ο Βασίλης λέει, κύριε Δαβέτα, οι αλγόριθμοι στις μέρες μας και τα μοντέλα μας λένε περίπου τι θα κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε, ακόμη και στο κινητό μας. Αν ένας πολιτιολόγος ή πολιτικός τεχνοεπιστήμων μας πει ότι αυτό είναι καλό για το έθνος, κάποια στιγμή δεν θα παίζει ρόλο η γνώμη, η κρίση του πολίτη, αφού αυτός θέλουν να καταστεί υπήκοος. Μήπως πηγαίνουμε λίγο προς τα εκεί? Έχει δίκιο, εκεί θέλει να μας πάει η πορεία, εκεί πηγαίνουμε. Ο δε αλγόριθμος είναι ένα γραμματισμός της λέξης λογάριθμος, άρα αυτό το αλγορίθμο που ακούμε είναι το λογάριθμος, το έχουν λατινοποιήσει και αναγραμματίσει. Το θέμα είναι ότι αυτό συζητάμε, σε αυτό κάνουμε κριτική σήμερα αυτή τη στιγμή. Μας οδηγούν μέσα από τον τρόπο τους σε μια κατεύθυνση γνώμης. Κάποτε αυτό γινόταν με εξωτερικά στοιχεία, με την έννοια κατάλυσης φαινομενικά ενός πολιτεύματος. Τώρα το πολίτευμα ουσιαστικά έχει καταλυθεί από τα μέσα, μέσα από αυτό που ονομάζω πολιτική της δίσδυσης, το οποίο είχε αναγγείλει ο Γκράμψη ήδη από παλιά, λέγοντας ότι η νέα επανάσταση θα έρθει μέσα από τη μορφή της δίσδυσης, μόνο που ο Γκράμψη το έλεγε από αριστερή σκοπιά, ενώ στην πραγματικότητα σήμερα η λεγόμενη νεοφιλελεύθερη αριστερά με τη νεοφιλελεύθερη δεξιά έχουν συμπράξει σε ένα σύστημα το οποίο λέγεται πολιτική ορθότητα και το οποίο επεμβαίνει και καθοδηγεί τους πολίτες σε εισαγωγικά πρόβατα προς μια κατεύθυνση, όπως λέει ο ακροατής που έθεσε την ερώτηση. Θα συμφωνήσω μαζί του. Άλλος φίλος λέει εδώ, μήπως σας εκφράζουν περισσότερο οι θέσεις του Ντελέζ, καλά πολύ εξειδικευμένα, πάμε στον αντιδίποδα, που πρώτος είχε μιλήσει για ανθρωπομηχανή. Βεβαίως με εκφράζουν και μάλιστα μπορώ να πω στον ακροατή σας ότι ήμουν παρόν όταν παρουσίασε με τον Φελίξ Κουαταρή τον αντιδίποδα, Μιλ Πλατό, τα χίλια Πλατό που το ονόμαζε, και όταν είχε παρουσιαστεί αυτό το βιβλίο, να σας ενημερώσω και εσάς και τον ακροατή, είχε κλείσει ο δρόμος όλος εκεί στο Σαν Μισελ. Δεν μπορούσε να περάσει αυτοκίνητο. Αυτές οι στιγμές οι εκπληκτικές, όπου οι άνθρωποι της διανόησης μπορούσαν με πάθος να εκφράσουν τις απόψεις τους και να ακολουθήσουν όλοι από τους επίσημους μέχρι τους μη επίσημους συρροή για να ακούσουν αυτές τις αντιλήψεις, έχουν πνίξει. Αυτή τη στιγμή ένας διανοούμενος, άμα βγει και μιλήσει για το βιβλίο του, ούτε καν θα ακουστεί, διότι αν δεν θέλουν να τον περάσουν στα μίντια, δεν θα γίνει τίποτα. Και αν δεν του επιτρέψουν να έχει επικοινωνία με τον κόσμο, τίποτα. Στα πανεπιστήμια, τίποτα. Ποιος τολμάει στα πανεπιστήμια να θέσει υπό αμφισβήτηση το σύστημα? Έχει χάσει τη θέση του σε διάστημα 10 λεπτών. 10 λεπτά λέω, εννοώ, γιατί είναι 10 λεπτά η διαδικασία η διοικητική να το ανακοινωθεί ότι είστε εκτός θέσεως, κύριε. Δεν είναι αποκαλυπτικά αυτά που λέω, είναι βιωματικά αυτά που λέω. Κύριε Δαβέτα, αν σήμερα έχουμε υπερβεί την αφήγηση του νιτσεϊκού υπερανθρώπου και έχουμε μπει στο μετάνθρωπο του τεχνοκόσμου, τι είναι αυτό? Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση και σας ευχαριστώ. Ο Νίτσε είναι ο πρώτος ο οποίος μίλησε για τον υπεράνθρωπο. Ο μόνος ο οποίος κατάλαβε ότι τα ανθρώπινα στοιχεία, όπως ήδη έχουν προχωρήσει μέσα ανά αιώνες, μέσα στους αιώνες, τα οποία χωρίζονται σε καλό και σε κακό, σε αυτή τη διαρχία του πνεύματος, αυτός είπε ότι πρέπει να γλιτώσουμε από αυτή τη διαρχία του καλού και του κακού, διότι στο όνομα του καλού οι εξουσίες παίρνουν τα πάντα και χρησιμοποιώντας το όνομα του κακού, δεν αφήνουν κανέναν διαφοροποιημένο από την άποψη της εξουσίας να επιβιώσει. Πρέπει λοιπόν να πάμε σε ένα σύστημα πέρα από το καλό και το κακό, το υπέρ του ανθρώπινου, όπως λέει ο Νίτσε, γιατί αυτό το σύστημα το πέρα από το καλό και το κακό θα κάνει τον άνθρωπο να έχει βρει το αγαθό, το οποίο τον κάνει να είναι φυσική λειτουργία, φυσικό όν. Και για να συνεχίσω αυτό που έλεγα πριν στις τρεις μεταμορφώσεις που λέει ο Νίτσε στο Ζαρατούστρα, λέει στην αρχή, ξαναεπαναλαμβάνω, γεννηθήκαμε καμήλα, δηλαδή με το που έχουμε γεννηθεί δεχόμαστε τη γνώμη των γονιών, τη γνώμη του σχολείου, όλων πάνω στην πλάτη μας. Μετά τι κάνουμε? Αντιδρούμε κάποια στιγμή ως λιοντάρια, διότι δεν θέλουμε αυτή την καταπίεση, αλλά έχουμε και πρόταση από τον Νίτσε. Ξέρεις, στο τέλος τι γίνεται? Γινόμαστε παιδιά. Όχι παιδιά αφελή
και αθώα, όπως κάνα παιδάκι το οποίο είναι βιολογικά παιδί και προσπαθεί να αγγίξει κάτι και να καεί. Γινόμαστε παιδιά διότι έχουμε αποτινάξει πλέον όλη αυτή τη σαβούρα που μας έχουν φορτώσει ανά αιώνες αυτές οι καταστάσεις και ξαναβρίσκουμε την ηρεμία μας με τη φύση, τη θέση μας στη φύση, τη θέση μας στον κόσμο, στον πλανητικό κόσμο, μέσα στους πλανήτες. Και αυτή είναι ακριβώς η πρόταση του Νίτσε. Αυτός είναι ο υπεράνθρωπος. Αυτόν τον υπεράνθρωπο δεν τον αφήσανε να προχωρήσει. Και βέβαια τι κάνουνε, προτείνουν τον μετάνθρωπο. Δηλαδή τι προτείνουν, το τέλος του ανθρώπου. Ο Νίτσε δεν ζήτησε το τέλος του ανθρώπου. Ζήτησε να ξαναβρει ο άνθρωπος την ηλικία της αθωότητας, μέσα από το βίωμα όμως και μέσα από τη συνείδηση. Ενώ εδώ πέρα τι γίνεται, καταστρέφουμε τον άνθρωπο και τον κάνουμε να είναι απλά να μιμείται το άριστο της τεχνολογίας, η τεχνολογία να είναι ο καθρέφτης αυτού που ο άνθρωπος ονειρεύεται να γίνει. Άρα έχουμε μπει σε περίοδο, να μιλάμε μόνο, τεχνοευτυχίας, τεχνικών καταστάσεων. Επειδή είπατε ότι η κουλτούρα της αμφιβολίας εγκαταλείφθη. Ζούμε την τεχνοευτυχία. Ναι. Και ζούμε την τεχνοζωή. Όλα πια είναι τεχνικά. Ναι, αλλά κάποια στιγμή το αποτύπωμά σας, κύριε Δαβέτα, κάποια στιγμή το αποτύπωμά σας σε αυτό τον τεχνολογικό κόσμο, το ID σας αυτονομείται και από εσάς. Το καταλάβατε? Αυτό συμβαίνει. Εγώ το καταλάβω. Εσείς θα πάψετε να υφίσταστε, αλλά το ID σας θα υφίσταται, ακόμη και όταν εσείς θα πάψετε να υπάρχετε. Κάποια φορά συζήτησα με τον Λουκ Φερί, τον Γάλλο φιλόσοφο που ήταν παλιά υπουργός παιδείας στη Πισιρά και είναι από τους πιο έγκυρους σύγχρονους φιλόσοφους ακόμη, είναι εν ζωή ο άνθρωπος, και συζήτησα και μου είπε ότι κάποια στιγμή, έτσι όπως πάει το σύστημα, θα αυτοαναπαράγονται οι μηχανικοί άνθρωποι, τα μηχανικά όντα, δηλαδή τα ρομπότ κτλ. Θα αυτοαναπαράγονται. Δεν θα χρειάζονται κάποιον να τους κάνει μηχανές. Και εδώ θέτεται το μεγάλο ερώτημα. Αυτού του οποίου δεν ξέρω αν θα το ονόμαζα ηθική, αλλά θα το ονόμαζα φιλοσοφικά ηθική, με την έννοια που εισήγαγε την ηθική ο Σωκράτης στο φιλοσοφικό λεξιλόγιο. Θα το ονόμαζα πια ηθικό το πρόβλημα. Άρα εμείς δεν θα γίνουμε τίποτε άλλο παρά θα είμαστε οι σκλάβοι των νέων κυρίων. Οι νέοι κύριοι θα είναι οι μηχανές. Αυτό το σενάριο, το οποίο μοιάζει επιστημονικής φαντασίας, υπάρχει ήδη καθημερινά σήμερα. Κοιτάξτε, ήμουνα κάποια στιγμή στην Ιαπωνία και μιλάω με φίλους Ιάπωνες και τι μου λένε, ότι έχουν εραστές και ερωμένους μηχανές. Εγώ λέω, αστεία μου το λέτε, άρχισα να γελάω. Μην γελάς. Η ερωτική μας ζωή καλύπτεται από τις μηχανές, οι οποίοι είναι τελείως μοιάζουσαν άνθρωποι, είναι λίγο ακριβά, αλλά είναι πιστοί και δεν μας δημιουργούν προβλήματα. Και χρειάστηκε να δω τους ερωμένους, τους εραστές μπροστά μου, για να τα χάσω. Και λέω, τι έγινε ρε παιδιά, κάπου έχω μείνει πολύ πίσω εγώ. Όποιος πιστεύω ακόμη στο ότι πρέπει να γνωρίσω ανθρώπους για να μπορέσω να κάνω ανθρώπινες ή σχέσεις έρωτα ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν έχει μπει στη ζωή μας αυτό. Έχει μπει στη δικαιοσύνη. Παίρνουν πια αποφάσεις. Ξέρετε ότι τελευταία στην Αμερική, στην Ιαπωνία και τώρα στη Γαλλία το προετοιμάζουν, ο νέος διευθυντής μιας τεράστιας πολυεθνικής θα είναι ρομπότ. Ο νέος διευθυντής, το 5G που λέμε εδώ, θα είναι ρομπότ. Προγραμματισμένο να παίρνει τις ορθές, τις δίκαιες, τις ισομερείς αποφάσεις. Στο ποδόσφαιρο το βλέπουμε, με το VAR, το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα. Το βλέπουμε σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας με τα κινητά μας και με όλα αυτά. Θέλω να μιλήσω στην τράπεζα και δεν μπορώ να μιλήσω σε έναν άνθρωπο και χρειάζεται να ξέρω χιλιάδες κωδικούς γραμμένους για να μπορέσω να μπω τι γίνεται στον τραπεζικό μου λογαριασμό. Όλα αυτά τα πράγματα μας δημιουργούν την έννοια της μοναξίας. Μας υποχρεώνουν στη μοναξιά. Η μοναξιά, η οποία κάποτε ήταν ένα πρόβλημα στο σύγχρονο άνθρωπο και ότι θέλαμε να την αντιμετωπίσουμε με διάφορο είδους δημιουργικές καλλιεργίες, αυτή τη στιγμή η μοναξιά γίνεται ένα must. Δηλαδή γίνεται τρόπο ζωής. Μισό λεπτό να σας διακόψω. Η σεπίρωση του αυτού που είπατε για τη Γαλλία, ότι ο νέος CEO μεγάλης εταιρείας θα είναι ρομπότ, μου γράφει εδώ φίλος ο Βασίλης, και στην Κίνα CEO και με updating, παρακαλώ πολύ. Όχι, ναι, ό,τι και ό,τι. Ναι. Έτσι. Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως, ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι. Απλά δεν έχουν φτάσει ακόμη στη χώρα μας και χαίρομαι που κάποιοι το έχουν αντιληφθεί, όπως ο ακροατής ο Βασίλης, αλλά η κατάσταση εκεί πάει. Και όποιος έχει μάθει να ζει με συγκινήσεις, να ζει με την αμφιβολία του αν αυτό που έκανα είναι σωστό ή όχι, αυτά τα στοιχεία συγκίνηση και αμφιβολία, τα οποία είναι ανθρώπινα στοιχεία, ξεχάστε τα.
Εδώ πάμε για μια, αν θέλετε, ψυχρή ορθολογική απάντηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Μισό λεπτό. Αυτό όμως υπερβαίνει αυτό που λέμε τη συγκρότηση του κοινού των ανθρώπων, των κοινωνιών. Αυτό είναι κάτι άλλο. Εδώ το ερώτημα είναι λοιπόν, γιατί προφανώς το είπατε κι εσείς, δεν θα γίνουμε τεχνοφοβικοί. Από την άλλη όμως, πώς θα δαμάσεις έναν γίγαντα που εδώ αρχίζει και ξεφεύγει? Άμα ο γίγαντας αυτός, επειδή όταν ξεφύγει, χωρίς να προλάβει, επειδή από υπερεκτίμηση, επειδή δεν έχει την έννοια της εμβολίας και την έννοια του γνώτης αυτών, δεν έχει το δι πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος, δεν το έχει αυτό. Είναι τεχνικός γίγαντας. Αν αυτός ξεφύγει κάποια στιγμή και δεν είναι σενάριο αυτό και δημιουργήσει μια τεράστια καταστροφή, τότε ο ίδιος ο γίγαντας θα καταρρεύσει. Ο κόσμος δεν θα αφήσει πλέον αυτή την κατάσταση. Μοναδική ελπίδα είναι αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης, ο κοινός νους. Ο κοινός νους δεν έχει ακόμη τύθει. Σιγοψιθυρίζει. Ο κοινός θα κατάει νους, μέσα του κοινός νους. Ο κοινός νους, αλλά προχθές εδώ μας έλεγε ο κύριος Λύκος, αν θυμάμαι καλά, για το ότι οδηγούμαστε σε ανθρωποφάρμες, με μια νεοφεουδαρχία, με επιδόματα και επικόους, όπου θα υπάρχει και μια ελίτ που θα έχει αυτά τα ψυχρά μηχανήματα, όπως λέτε. Καταλαβαίνετε. Ναι, αλλά ο ρυθμός, μισό λεπτό. Οι ανθρωποφάρμες υπήρξαν στο παρελθόν. Ναι, σύμφωνα. Με άλλο τρόπο. Αλλά η διαφορά. Αυτά καταργήθηκαν όμως κάποια στιγμή. Υπήρξαν επαναστάσεις. Εδώ, ναι, εντάξει, αλλά εδώ υπάρχει μια διαφορά. Η ανθρωπότητα πάει με, να το πω έτσι, με βήμα, και όλα αυτά είναι στην υποδιέρεση του δευτερολέπτου. Άρα υπάρχει και μία σχάση στην αφομοίωση όλων αυτών για να μπορέσεις να τα εξηγήσεις. Προσπαθεί δηλαδή η ανθρωπότητα, έχω την εντύπωση, να λύσει τα ζητήματα όταν οι τεχνοεπιστήμοι, τεχνοκοινωνίες είναι σε ρυθμό φρενήρι. Προσπαθεί με εργαλεία του 19ου και του 20ου αιώνα να τα λύσει η ανθρωπότητα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η ψαλίδα αυτή ανοίγει. Ναι, ανοίγει, αλλά εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι αυτός που ανοίγει, αυτός που νιώθει ή που συμπεριφέρεται ως κατακτητής, αυτός είναι ο ίδιος ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα μόνος του στον εαυτό του. Το πρόβλημα θα έρθει από την ίδια την, ας το πούμε, τεχνολογική ανορθολογικότητα. Μη ανθρώπινη ανορθολογικότητα. Εκεί θα έρθει το πρόβλημα. Διότι αν η ίδια ξεπεράσει τα όρια των δυνατοτήτων και δημιουργήσει αυτές τις λεγόμενες μαζικές καταστροφές, τότε σίγουρα θα υπάρξει πρόβλημα και θα υπάρξει αντίδραση των σκλάβων απέναντι σε αυτό. Η ιστορία μας το έχει δείξει και θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Για πρώτη φορά ακούμε στα μίντια εδώ στη Γαλλία, επανειλημμένα και καθημερινά, για ενδεχόμενη χρήση στοχευμένης πυρηνικής βόμβας. Και το ακούμε όχι μόνο από τους Γάλλους, τους Αμερικάνους, παντού είναι. Τους Κινέζους. Ναι, αυτό τι σημαίνει? Γίνεται μια προετοιμασία για να γίνει αυτό το πράγμα πραγματικότητα. Αν αυτό το πράγμα αρχίσει και γίνεται πραγματικότητα, η μετατροπή δεν θα είναι εύκολη. Γιατί ναι, μεν ο άνθρωπος έχει σκύψει κεφάλι στην εξουσία, αλλά δεν έχει αλλάξει. Οι μεγάλες μάζες δεν έχουν αλλάξει μέσα τους, προσέξτε. Ή ακολουθούν τους ολιγάρχες, τους εξουσιαστές, υπακούουν, αλλά δεν πάβουν να είναι ακόμη άνθρωποι, έστω και αν έχουν χάσει τη μεγάλη απόσταση πληροφόρησης που μου αναφέρατε με τη σχάση πριν από λίγο. Όπως λοιπόν συνέβη και με το Σπάρτακο, όπως συνέβη και με άλλες καταστάσεις. Εάν παρατραβήξει αυτό το πράγμα, ο κοινός νους, ο οποίος απλά σιγοψιθυρίζει και βρίσκεται κρυμμένος εσωτερικά από φόβο στους ανθρώπους μέσα, αυτός θα εκραγεί. Καμία αντίρρηση. Η ιστορία μας το έχει δείξει. Καμία αντίρρηση. Το έχει δείξει. Εγώ είπα απλά ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ κοινωνίας και τεχνοεπιστήμης. Δεκαετίας μου λένε άλλοι, 20ετίας λέγω. Θέλω να μου πείτε όμως, επειδή και με αυτό θα κλείσουμε σήμερα και θα τα ξαναπούμε, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η τελευταία σας αναφορά. Αν κάποτε ήταν στο σύγχρονο κόσμο συζήτηση σεναρίου ένας πυρηνικός εφιάλτης, καλά το είπατε εσείς, σήμερα λαου λαου, κούτσου κούτσου που λέμε, μπήκε στο λεξιλόγιο ως ενδεχόμενο, ως πιθανότητα, με διαβάθμιση μικρά, στοχευμένα, αλλά πυρηνικά. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό?
Εγώ γι' αυτό το λέω, γιατί αυτό το πράγμα το ακούω συνέχεια εδώ στη Γαλλία και μάλιστα υπάρχουν και διάφορες αντιλήψεις που λέει εάν συμβεί αυτό θα καταστραφούν όλοι. Όχι, μπορεί να καταστραφεί μια μικρή πόλη. Α, δηλαδή φτάσαμε αυτό ανάλογο με την τρομοκρατία. Δεν πειράζει αν κάποιος σκοτώσει 3-4 άτομα. Σημασία ότι άμα δεν θα το συζητήσουμε, το θεωρούμε πλέον δεδομένο ότι μπορεί να γίνει. Αν όμως σκοτώσει 500, τότε το κάνουμε θέμα. Γιατί μπαίνουμε στο θέμα των μαζικών καταστροφών. Αλλά οι μαζικές καταστροφές, εάν είναι σε μικρό μέρος τόπο κτλ., δηλαδή αν γίνει σε μια πόλη, ξέρω εγώ, 10.000 ας πούμε, ή 5.000, εκεί θα κάνουμε φασαρία. Αν όμως γίνει σε ένα χωριό 200 ατόμων, εκεί θα πούμε ήταν συνέπεια του πολέμου. Του Α πολέμου, του Β πολέμου, του Γ πολέμου. Τι να κάνουμε, είναι μέρος του πολέμου. Και εκεί ένας απλός άνθρωπος θα πει, με σταματήστε τότε να πολεμάτε. Και δεν είναι καθόλου τοπικό αυτό που λέω. Σταματήστε να πολεμάτε. Μετατρέψτε αυτή την τεχνολογική υπέροχη ενέργεια σε μια ευδαιμονία. Αλλά πού να αφήσει ο πλούτος των ολιγαρχών αυτή η δίψα, η θέληση για εξουσία, όχι η θέληση για δύναμη που λέει ο Νίτσε. Ο Νίτσε μιλάει για θέληση για δύναμη και στο δύναμη διαβάστε το ρήμα δύναμε. Έχουν παραφράσει τον Νίτσε. Θέληση για δύναμη, το ρήμα δύναμη, δηλαδή μπορώ να κάνω πράγματα μέσα από την επιστροφή στο αγαθό. Αυτή το κάνει θέληση για δύναμη, δηλαδή για εξουσία. Εγώ είμαι το αφεντικό. Εγώ θα έχω τον πλούτο και εσύ θα είσαι ο σκλάβος και θα με ακούς. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Δαβέτα, για το ότι μοιραστήκατε μερικούς από τους προβληματισμούς σας σήμερα με τους πολλούς ακροατές εδώ στον 984 που συνεχίζουν να στέλνουν μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα από το Παρίσι σε εσάς, στους ακροατές, και εύχομαι να τα ξαναπούμε, γιατί νομίζω ότι μαζί σας απελευθερώνομαι στον τρόπο σκέψης